82 χρόνια πέρασαν και με κάθε επισημότητα στο φρούριο του Φυρκά τελέστηκε η τιμητική εκδήλωση για τους πεσόντες Έλληνες αλλά και συμμάχους στη μάχη της Κρήτης, Άγγλους, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς, με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των χωρών και την έπαρση των σημαίων τους. Υποκλεινόμαστε και φέτος στην 82η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης, ενός πραγματικού έπους που αξίζει να το θυμόμαστε και είναι στις καρδιές μας όχι μόνο των Χανιωτών, όχι μόνο των Κρητικών, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και όλων όσων συνέδραμαν στο να πραγματοποιηθεί αυτή η ύψιστη μάχη που επηρέασε τελικά την έκβαση και την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η επιχείρηση Ερμής, η κατάληψη δηλαδή της Κρήτης από τους Γερμανούς, ξεκίνησε το πρωί της 20ης Μαΐου του 1941 με αεροαπόβαση στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο αυτή τους η επιτυχία κόστισε τόσο πολύ σε απώλειες ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς ανάλογες επιχειρήσεις προγραμμάτιζαν σε Κύπρο και Μάλτα. 82 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Μία μάχη στην οποία εκατομμύρια κόσμος θυσίασε τη ζωή του για να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Και βρισκόμαστε εδώ, στο φρούριο του Φυρκά, μαζί με όλους τους συμμάχους, όλους αυτούς που αγωνίστηκαν ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την εισβολή των Ναζί. Επίκαιρα μηνύματα, μηνύματα αγωνιστικότητας και πάνω απ' όλα μηνύματα για την αξία της ελευθερίας που όλοι πρέπει να παλεύουμε για αυτήν. Η συνολική στρατιωτική δύναμη της Κρήτης μετά από ενίσχυσή της και από δυνάμεις που μεταφέρθηκαν από την Ηπειρωτική Ελλάδα ανερχόταν περίπου σε σύνολο 43.000 άνδρες, σε 11.500 Έλληνες και 31.500 Βρετανούς και Νεοζηλανδούς. Οι απώλειες των συμμάχων ανήρθαν για τους Έλληνες σε 426 νεκρούς και μεγάλο αριθμό τραυματιών και αιχμαλώτων των Βρετανών σε 1.742 νεκρούς, 1.737 τραυματίες και 11.835 αιχμαλώτους. Η συνολική δύναμη του άξονα που πήρε μέρος στην επιχείρηση Ερμής ανερχόταν σε 22.750 άνδρες, από τους οποίους οι 14.000 ήταν αλεξιπτωτιστές. Άρπαξαν τα όπλα τους, σκαρφάλωσαν στα βουνά και για 4 χρόνια έκαναν τη ζωή του κατακτητή δύσκολη. Έπραξαν το καθήκον τους και τίμησαν την ιερή κληρονομιά των προγόνων τους με τους αγώνες και τις θυσίες τους. Στο γερμανικό νεκροταφείο του Μάλεμε βρίσκονται οι τάφοι 4.465 στρατιωτών του γερμανικού στρατού της μάχης της Κρήτης και της κατοχικής περίοδου. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 2.000 ακόμα ήταν οι νεκροί Γερμανοί στρατιώτες. Σήμερα η μάχη της Κρήτης θεωρείται η πρώτη μεγάλη αεροπορευματική επιχείρηση και παραμένει μοναδική στο ότι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός κατελήφθη εξ ολοκλήρου από αέρος. Πολύ σημαντική όμως ήταν η μάχη της Κρήτης και για τους κρητικούς, καθώς προέβαλαν εναντίον των αριθμητικά ανώτερων Γερμανών στεναρή αντίσταση.